Στην οριστική παραλαβή του έργου της ΟΑΣΙΣ προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων μετά από εκτενή συζήτηση που έγινε και αφού τον τελευταίο ένα χρόνο υπήρξαν αρκετές αναβολές του θέματος. Για τη λήψη της απόφασης είχαν προηγηθεί γνωμοδοτήσεις τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όσο και από την Νομική Υπηρεσία, όπως είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση του Σώματος τον περασμένο Δεκέμβριο. Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Αρλέτος, ο οποίος υπογράμμισε την αναγκαιότητα να κλείσει ο φάκελος της ΟΑΣΙΣ, καθώς το πρωτόκολλο για την παραλαβή του έργου είχε συνταχθεί από τον Δεκέμβριο του 2018. Η κατασκευάστρια εταιρεία προχώρησε σε εξώδικο ζητώντας την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, καθώς εκτίμησή της ήταν ότι υπήρξε αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου. Έτσι, το Δεκέμβριο το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Από τις γνωμοδοτήσεις των δύο υπηρεσιών προκύπτει ότι τα προβλήματα στο σύστημα θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου δεν προήλθαν από την κατασκευή του έργου. Έτσι, εισηγήθηκε την οριστική παραλαβή του, ώστε να μην ανακύψουν άλλα προβλήματα. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς όλων των παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ παραβρέθηκε και ο μισθωτής της ΟΑΣΙΣ, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και καθιστούν δύσκολη τη λειτουργία του καταστήματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τελικά την οριστική παραλαβή του έργου 3,5 χρόνια μετά τη μίσθωση του κτηρίου, με τη θετική ψήφο πέρα των εκλεγμένων συμβούλων της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων του Θωμά Μπέγκα, της Τατιάνας Καλογιάννη και του Λάζαρου Νάτσι. Ο τρόπος ο οποίος χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή νομίζω ότι είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα άσκηση της εξουσίας. Πετούσα από τα Δημοτικά Συμβούλια την πάνω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο, και έφτασε κάποτε μια βραδιπλοϊκή σφόγγα να καθιστηθούν να καθίσει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει μια οριστική απόφαση. Η οποία εκτίωσε και τι λέει, παραλαμβάνω να τελειώνει αυτή η ιστορία, να πάρει και αυτό τα λεπτά του για να τελειώνει, α πούμε, να πούμε να μα τα βάλει δικαστικά, να τα δώσουμε μόνοι μας, γιατί θα τα πάρει δικαστικά, αφού εκείνη η οριστική παραλαβή αυτοδικαίου. Και επομένως θα σκιαμαχούμε με φαντάσματα. Η Διανετάη πήρε την απόφαση, όχι να ψάξει να βρει τις 22 Αυγούστου του 2016, αν έγινε, μπήκε, δεν μπήκε, έκανε, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα, αλλά να πει τι κάνουμε από εδώ και πέρα, ώστε αυτό το κτίριο να θερμαίνεται και να κλιματίζεται. Και ο εμπειρογνώμονας που του τεχνικού θα πει 1, 2, 3 μέτρα, αυτό είναι το κόστος αυτών των ενεργειών και η Διανετάη. Σε συνεργασία και με τον Ιστοδί θα αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα. Η απάντηση είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη σχέση μας με τον Ιστοδί. Δεν είναι εχθρός μας και αντίστοιχος μας. Πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο αντιπαλότητας και δικαστηρίων και να πάμε στην επόμενη μέρα. Κάνοντας όλη μια υπέρβαση. Καμία απόφαση δεν είναι άμυρη και οποιοδήποτε κίνδυνο. Γιατί και να το αφήσουμε έτσι και να πούμε αφού υπάρχουν παρατηρήσεις, εμείς δεν το παίρνουμε και το πάμε σε άλλα. Κάποιος θα σε ανακαλέσει την τάξη και θα σου πει: κύριε, γιατί δεν το δείξει του ανθρώπου τα λεφτά αφού έχει παραλυθεί ουσιαστικά το έργο. Δεν υπάρχει καμία απόφαση που μας βγάζει εκτός οποιοδήποτε ρίσκο. Τέλος πάντων, μια άσκηση της εξουσίας έχει και το ρίσκο. Και οφείλουμε να το αναλάβουμε. Γιατί, για το όφελος της πόλης. Και το όφελος της πόλης είναι ότι όσοι είναι ένα σημείο αναφοράς σε αυτή την πόλη. Και πρέπει να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διατηρώντας τουλάχιστον. Και πραγματικά θα το διατυπώσω αυτό στην θετική ψήφο που θα δώσει η παράταξή μας για την παραλαβή του έργου. Και δεν διατηρώ τις επιφυλάξεις μου από Γινάτη, ούτε διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για να δημιουργήσουμε καμία αντιπαράταξη εδώ πέρα. Σαφέστατα διατηρώ τις επιφυλάξεις μου βασιζόμενος στο κύκλο του νομικού μας συμβούλου. Παρ' όλα αυτά, η παράταξή μας με τις επιφυλάξεις αυτές θα ψηφίσει στην παραλαβή του έργου για να μπορέσει να προχωρήσει την επόμενη μέρα και επί της τεχνικής ουσίας να ισχύσει αυτό που λέει ο κ. Σιώτος. Δηλαδή, η ζημιά την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι πολύ μικρή. Και σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του συγκεκριμένου έργου. Το πρωτόκολλο έχει τις παρατηρήσεις. Φέρνει και θα μπορούσε να γράφει βέβαια το πρωτόκολλο, αν είναι επιμέλεια, αν είναι τα επαναλαμβάνω, αν θέλει να έχει περιποπήξει να πάρει. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν κατά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής και της προσωρινής να αναφέρεται πάνω αν είναι καταρχήν πράξη που πρέπει να έχει περιποπεί. Το πρωτόκολλο έχει μια παρατήρηση. Δεν έχει δηλαδή περιποπή να λέει ότι πρέπει να περιποπεί τα εργολαβικά αντάλλαγμα. Δεν θα πρέπει, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πραγματικά απορώ με τον κύριο Μπέγκα και τα λέω. Απορώ.
Έλα λοιπόν ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει σαφή σύνταξη, σαφή οδηγή. Μιλάει για παρατηρήσει, δεν μιλάει για περιφού πύργου του Παταλάντου, δεν μιλάει για ανεπανόρθωτε βλάβε, δεν μιλάει για τίποτα από όλα αυτά που θα ήταν υποχρεωμένο να γράφει εφόσον ήταν για του ψηφιακά. Συζητάμε σήμερα ένα πράγμα που πια θα έχει κλείσει την προηγούμενη ελληνική φίλη των 10 χρόνων. Εμεί ψηφίζουμε υπέρ τη επιστροφή τη εκκλητική και τη παραλαβή του έργου. Και θα τεκμηριώσω το λόγο κιόλα. Πρέπει να κλείνει το κεφάλαιο αυτό, μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, για να προχωρήσει μετά η καταγγελία που έχει κάνει και το εξώδικο λειτουργός, να δούμε πώς θα διεκπαιρεώσουμε για το θέμα αυτό, πού θα καταλήξουμε, γιατί το μείζον είναι να λειτουργεί η όραση και να είναι για το συμφέρον το συγκυμωτό μας, αλλά και ταυτόχρονα να δούμε και την πλατεία Πύρου, το δεύτερο κόσμο να δίπλα από εκεί, για το πώς θα συνεχίσει η μελέτη της ή όχι. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε, να το παραλάβουμε το έργο και αν χρειάζεται να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ότι οποιασδήποτε παρατηρήσεις που αγγίζουν στο πρωτόκολλο αφορούν τη χρήση, συνεπώς δεν έχουν να κάνουν την απόφασή μας ως προς το μέρος αυτό. Και δυστυχώς ανησυχούμε κιόλας, διότι και με όλη τη συζήτηση που έγινε, υπάρχουν και δυνατότητες να ανοιχτούν άλλα κεφάλαια όσον αφορά συνολικά την λειτουργία της ώρας στο επόμενο διάστημα. Οπότε θα μας βάλει σε άλλες περιπέτειες και αυτό θα είναι αρνητικό να προκύπτει από την ευθύνη μας. Διότι μπορεί να υπάρξει, αλλά να μην έχουμε την ευθύνη εμείς. Αυτές οι συνέπειες λοιπόν του πού πάνε τα λεφτά, τα ΕΣΠΑ, του Γιαννιώτη και της Γιαννιώτησας. Εδώ όμως γίνεται προσπάθεια να συζητηθούν άλλα πράγματα. Γιατί αν υπήρχε μία μέλη, εγώ λέω το εξής, εγώ λευκό θα ψηφίσω όπως η Πουδία, γιατί όχι μισό, θα είναι καθαρή. Γιατί το που είχε πει ότι αυτή η χώρα έπρεπε να έχουν άλλη χρήση, να κατασκευαστούν αλλιώς, να χρησιμοποιηθούν αλλιώς και να αξιοποιηθούν αλλιώς. Αυτές είναι οι συνέπειες αυτής της εμπορευματικής χρήσης της δημόσιας περιουσίας. Προφανώς είναι συνέπεια και προφανώς κάτω διαχείρισης και γενικότερα της αντίληψης των δημοσίων χώρων ότι παραδίδονται άνευ χώρων σε ιδιώτες και σε διαφόρων τύπων επιχειρηματικών συμφέροντων. Το ζήτημα είναι ο ουσιαστικός έλεγχος και ποιος είναι αυτός ο οποίος γίνεται και από ό,τι καταλαβαίνω η μελέτη ενός έργου που περίβλεπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υλοποιήθηκαν αυτά τα πράγματα. Μια καλή κουβέντα από τον κύριο Σιωρόπια, νομίζω είναι ο πρόεδρος του ΕΝΤΑΗ, τον συνάδελφο και τον μισθωτή. Για να δοθούν διέξοδοι και λύσεις, γιατί τα δικαστήρια θα τραβήξουν πάρα πολύ. Πιθανότατα ο άνθρωπος αυτός που είναι ο μισθωτής, ο οποίος ανέφερε στο σώμα ότι καταστρέφεται και δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορο σε ένα τέτοιο θέμα, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με αυτούς που έχουν το χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος, προκειμένου ή δυνατόν να δοθεί μια λύση στα όποια προβλήματα που όλοι μας συμφωνούμε ότι υπάρχουν. Επίσης, στη χθεσινή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων έδωσε το πράσινο φως ώστε η πολεοδομία του Δήμου Ιαννητών, που εξυπηρετεί ολόκληρο τον νομό, να περάσει στην εποχή της ψηφιοποίησης. Μετά από ενέργειες του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου και του Αντιδημάρχου Γιάννη Λυκογιώργου, υπήρξε η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών ώστε να γίνει η τροποποίηση στην ενταγμένη πράξη πιλωτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης. Από το έργο με τίτλο «Πιλωτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Ιαννητών» αφαιρείται το κομμάτι της διαχείρισης των θέσεων παρόδια στάθμευσης και πλέον εντάσσεται η διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα ψηφιοποιηθούν 51.000 φάκελοι οικοδομικών αδειών από το 1960 μέχρι και το 2000.